Γεια σας, στο σημερινό βίντεο θα σας δείξω τα αγαπημένα μου για το χειμώνα. Θα ξεκινήσω φυσικά με σκίνκερ, δεν θα μπορούσα να ξεκινήσω με κάτι άλλο. Και με ένα cleansing oil για το οποίο έχει γίνει ένα πανικούλη. Είναι φυσικά τη Anua το Pore Control Cleansing Oil. Το συγκεκριμένο αυτό λαδάκι απευθύνεται κυρίω σε λιπαρά ή μεικτά δέρματα, αλλά όχι μόνο. Ουσιαστικά είναι ιδανικό για αυτού που έχουν αυτά τα μαύρα μικρά στίγματα, κυρίω στην περιοχή τη μύτη και είναι το πιο συνηθισμένο σημείο να εμφανιστούν εκεί. Αλλά δεν είναι τα Κλασικά μαύρα στίγματα τα οποία έχουν και ρίζα ουσιαστικά. Αυτά τα μαύρα στίγματα δημιουργούνται γιατί οξυδώνονται τα έλαια στο πρόσωπο, οπότε φαίνονται και μαύρα. Οπότε, ακόμα και αν κάνετε έναν καθαρισμό προσώπου σε δερματολόγο, αισθητικό, μπορεί μετά από 2-3 μέρε να τα δείτε αυτά τα μαύρα στίγματα ξανά στο δέρμα σα. Ένα τέτοιο καθαριστικό μπορεί να βοηθήσει στο να φαίνεται πιο καθαρή η περιοχή. Έχω κάνει και βίντεο αναλυτικό στο οποίο εξηγώ πως θα έχετε ένα πιο καθαρό πρόσωπο και δεν θα φαίνονται αυτά τα μαύρα στίγματα και ο τρόπος φυσικά είναι με το να κάνετε μασάζ αρκετή ώρα στο πρόσωπό σας με ένα τέτοιο λαδάκι καθαρισμού αλλά συγκεκριμένα αυτό το λαδάκι καθαρισμού της Anua έχει ένα συστατικό μέσα το οποίο είναι πάρα πάρα πολύ καλό για αυτού του είδους τα δέρματα και είναι το Heartleaf είναι ένα φυτό, το οποίο στα ελληνικά λέγεται χαμελέοντας. Είναι πολύ ιδιαίτερο αυτό το φυτό και το βρίσκουμε κυρίως σε χώρες της Ασίας. Εκεί το χρησιμοποιούν γενικά. Αυτό λοιπόν το συστατικό είναι ένα αντιφλεγμονώδες, αντιβακτηριακό, αντιφλογιστικό συστατικό, το οποίο βοηθάει προφανώς τα πιο λιπαρά δέρματα, μικρά δέρματα, δέρματα τα οποία έχουν σπυράκια, ακμή. Οπότε το έβαλαν σε ένα τέτοιο προϊόν, το οποίο έτσι και αλλιώ βοηθάει τα δέρματα τα οποία έχουν αυτά τα μαύρα στίγματα να καθαρίσουν και με αυτή την αντιβακτηριδιακή του δράση βοηθάει τα δέρματα τα οποία έχουν ακμή να είναι πιο καθαρά. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ το συγκεκριμένο cleansing oil. Είναι από τα cleansing oil τα οποία προφανώς προτείνω, ειδικά για λιπαρά και μεικτά δέρματα και όχι μόνο. Φυσικά θα μπορείτε να κάνετε καθαρισμό και ντε με αυτό. Δηλαδή η πρώτη του χρήση είναι αυτή, να κάνετε μακιγιάζ Παρ' όλα αυτά είναι ένα εξαιρετικό καθαριστικό προσώπου, εξαιρετικό για τη χρήση αυτή, μυρίζει λίγο περίεργα, αυτό το Heart leaf, ο Χαμελέοντας έχει μία μυρωδιά που είναι λίγο σαν... Κολλιανδρός, λίγο σάν κάποιο εσπεριδοειδές, λεμόνι κτλ. είναι κάτι περιεργό το οποίο μυρίζει αυτό το cleansing oil. Γενικά η Ανούα έχει κάνει ένα μπαμ το τελευταίο διάστημα. Χρησιμοποιώ αυτή την περίοδο και κάποια άλλα προϊόντα τα οποία σιγά σιγά θα σας τα δείχνω στο κανάλι. Αλλά αυτό είναι ένα προϊόν το οποίο σίγουρα προτείνω. Εάν έχετε ένα τέτοιο πρόβλημα με μαύρα στίγματα τα οποία δεν φεύγουν και εμφανίζονται πάρα πολύ συχνά ακόμα και αν κάνετε καθαρισμό προσώπου, τότε χρειάζεστε ένα τέτοιο cleansing oil και γενικά να καθαρίζετε πάρα πολύ καλά το δέρμα σας. Τώρα πάμε στη Phytoplum Collagen από τη Μιζόν. Σας την έχω ξαναδείξει αυτή την κρέμα. Είναι η κρέμα ανοιχτός που χρησιμοποιώ. Τη χρησιμοποιώ κάθε βράδυ και μου αρέσει πάρα πολύ γιατί είναι αρκετά πλούσια. Είναι σε βαζάκι, δεν θα μπορούσε να είναι σε κάποια άλλη συσκευασία δυστυχώ, γιατί είναι πολύ πλούσια, πολύ πηχτή, όμως απορροφάται πολύ ωραία από το δέρμα και το επόμενο πρωί νιώθω το δέρμα μου καταπληκτικό. Περιέχει κολαγόνο, το οποίο σημαίνει ουσιαστικά ότι είναι αρκετά ενυδατικό. Δεν είναι ότι κάνει κάτι super wow, για μένα είναι μία απλή ενυδατική κρέμα, αλλά είναι από αυτές τις κρέμες, οι οποίες είναι πολύ ωραίες και πολύ πλούσιες, αλλά δεν μπουκώνουν καθόλου το δέρμα μου. Είναι από αυτές τις κρέμες που προτείνω για χειμώνα, για δέρματα τα οποία είναι λίγο πιο αφυδατωμένα, ξηρά και αν έχετε αρχίσει να εμφανίζετε λεπτές γραμμές, και νιώθετε ότι το δέρμα σας χρειάζεται κάτι παραπάνω, ενώ όμως βάζετε ρετινόλι και οξέα και βιταμίνη κτλ, κτλ. Λογικά χρειάζεστε περισσότερη ενυδάτωση, πιο πλούσια ενυδάτωση. Μου άρεσε πάρα πολύ, θα συνεχίσω να τη χρησιμοποιώ μέχρι να τελειώσει, όχι μόνο στο κρύο, τέλο πάντων, ό,τι είναι αυτές τις μέρες. Και εννοείται και αυτή την περίοδο, ενώ φοράμε ρετινοειδή και οξέα και γενικά όλα αυτά τα ενεργά συστατικά, δεν πρέπει να παραλείπουμε το αντιλιακό μας. Δεν έχει σημασία εάν ο καιρός δεν είναι καλός ή αν βρέχει ή αν έχει συννεφιά ή αν χιονίζει ή γενικότερα δεν πηγαίνουμε στην παραλία. Γιατί νομίζω ότι περισσότεροι, μόνο όταν πηγαίνουμε στην παραλία, βάζουμε αντιλιακό. Νιώθω ότι θα πρέπει να δείχνω σε κάθε βίντεο μου ένα αντιλιακό προσώπου. Αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ αυτέ τι μέρε είναι όπω και η Είναι το Ιαλουσίκα. Είναι φοβερό γιατί είναι Σαν σερουμ και λέει και ότι είναι σερουμ. Μ' αρέσει πολύ γιατί δεν το νιώθω σαν μάσκα και πραγματικά νιώθω ότι οι περισσότεροι και έξω έχουν συνδέσει το αντιλιακό σαν κάτι το οποίο νιώθουν πολύ περίεργα πάνω στο δέρμα τους. Εάν πάρετε κάτι τέτοιο δεν θα το νιώθετε περίεργα στο δέρμα σας, θα είναι σαν να έχετε βάλει ενυδατική κρέμα. Οπότε για μένα δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος να παραλείπουμε το αντιλιακό ακόμα και αυτές τις μέρες. Και τώρα θα περάσω σε κάποια προϊόντα μακιγιάζ και θα ξεκινήσω φυσικά με ένα ρούζ το οποίο χρησιμοποιώ εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ήταν σε ένα κουτί το οποίο ήταν χριστουγεννιάτικο αλλά εγώ το πήρα το Σεπτέμβριο. Το είχα ανοίξει και στο TikTok και εδώ νομίζω σε μικρό βίντεο τουλάχιστον. Το brand λέγεται Lily by Red και έχει καταπληκτική συσκευασία. Το ρούζ αυτό και γενικά τα ρούζ αυτά γιατί έχουν διάφορα χρωματάκια. Είναι σε κρεμώδη μορφή και εγώ το βάζω με το δάχτυλο και το απλώνω μετά με το Beauty Blender. Η απόχρωση που έχω τώρα είναι η 03. Αλλά είχα πάρει και ένα σετάκι το οποίο είχε έτσι μικρά τύπου travel size και είναι εξίσου cute. Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ τα ρούζ τα οποία είναι σε κρεμώδη μορφή κυρίως γιατί Φαίνονται πολύ πιο φυσικά, αλλά είναι και πολύ πρακτικά, γιατί μπορείς να τα βάλεις με το δάχτυλο, με ένα beauty blender, δεν χρειάζεται να έχεις πινέλα κτλ. Αυτό το brand, το Lily by Red, είναι ένα από τα πολύ πολύ ωραία τα οποία έχω δει και παίζουν πάρα πολύ. Επίσης, το brand Peripera εδώ έχω μία παλέτα με σκιές, αλλά έχει και ένα highlighter και είναι μια παλέτα την οποία χρησιμοποιώ γενικά για όλα τα μακιγιάζ που έχω κάνει τους τελευταίους μήνες. Όπως μου αρέσει πάρα πολύ και και το brand Romand και ειδικά αυτά εδώ τα lip balm τα οποία έχουν και χρώμα είναι αυτό εδώ που φοράω βασικά είναι σε μορφή κραγιών αλλά όταν το βάζεις είναι σαν να βάζεις balm και νιώθεις ότι έχεις βάλει κάτι το οποίο κάνει καλό στο δέρμα των χιλιών. Ειλικρινά δεν έχω ξαναδοκιμάσει κάτι τέτοιο. Αυτό μου θυμίζει skincare, δεν μου θυμίζει μακιγιάζ. Γι' αυτό το βάζω και φαίνεται και πάρα πολύ ωραίο. Αυτό που φοράω τώρα είναι το 12, είναι λίγο πιο rose muted. Αλλά βγαίνουν και άλλες αποχρώσεις που είναι πάρα πολύ ωραίες. Και ένα προϊόν το οποίο είδα στο TikTok και είπα ότι «ΟΚ, okay, θα το δοκιμάσω γιατί γίνεται ένας χαμός με αυτό» είναι ένα setting spray. Εγώ setting spray χρησιμοποιώ κάθε φορά που θα βαφτώ, γιατί το μακιγιάζ είναι πάρα πολύ δύσκολο να μείνει πάνω στο δέρμα μου. Αυτό είναι από το brand Show Natural και αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ, παιδιά, είναι το μισθού. Είναι καταπληκτικό, βασικά κάνει αυτό, αφήνει ένα τόσο λεπτό στρώμα το οποίο πραγματικά δεν το νιώθεις. Εγώ γενικά έχω ένα θέμα με οτιδήποτε είναι σε σπρέι, δεν θέλω να είναι έτσι aggressive το σπρέι. Αυτό μου άρεσε πάρα πολύ, αφήνει όντως αναλύωτο το μακιγιάζ για πάρα πολλές ώρες. Καταλαβαίνω γιατί έγινε ο χαμός, δεν έχω ιδέα τι έχει μέσα, δεν έχω κάτσει να το δω, αλλά πραγματικά δουλεύει και σίγουρα το προτείνω. Και το τελευταίο προϊόν μακιγιάζ είναι το 24 Hour Brow Setter από την εταιρεία Benefit. Εδώ και κάποιου μήνε κάνω στην Benefit Brow Lamination, το οποίο σημαίνει ότι τα φρύδια μου είναι να πιο φλάφι, αλλά χρειάζονται ένα προϊόν για να φαίνονται και ωραία και να φαίνονται έτσι στη θέση τους και αυτό το προϊόν που βγάζουν νομίζω ότι είναι το πιο φυσικό αλλά το πιο ωραίο για να μένουν τα φρύδια στη θέση του. Είχα ξεχάσει να το βάλω το έβαλα τώρα. Έβαλα πάρα πολύ λίγο όμω. Γενικά, αυτό το προϊόν εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Έχω χρησιμοποιήσει και από άλλα brands, όλο αυτό το διάστημα που κάνω το lamination. Χρησιμοποιήσα και δοκιμάσα διάφορα και κατέληξα ότι αυτό είναι το καλύτερο για μένα. Εάν θέλετε, λοιπόν ένα προϊόν το οποίο να κάνει τα φρύδια να φαίνονται πολύ πιο φυσικά, αλλά και φλάφι ταυτόχρονα σίγουρα θα το πρότεινα. Βοηθάει εννοείται να έχετε φρύδια τα οποία είναι laminated, γιατί είναι πιο μαλακή η τρίχα και πιο εύκολα διαχειρίσιμη, αλλά και να μην έχετε, θεωρώ ότι με αυτό θα βοηθήσει τα φρύδια σας να φαίνονται πολύ πιο περιποιημένα. Αυτά ήταν λοιπόν τα αγαπημένα για το χειμώνα. Αφήστε μου από κάτω και τα δικά σας αγαπημένα, εννοείται μπορείτε να μου αφήσετε και τυχόν ερωτήσεις και απορίες ή μπορείτε να μου τις στείλετε στο Instagram και εμείς θα τα πούμε πολύ πολύ σύντομα στο επόμενο βίντεο. Φιλάκια παλά! Γεια σας!